και από πλευράς πάνω του Καμένου και πριν λίγο στις δηλώσεις που έκανε, ότι δεν τίθεται θέμα σχέσεων των δύο κυβερνώντων εταίρων. Ο κύριος Καμένος επέμεινε και δήλωσε και πριν από λίγο την μη στήριξη στον Υπουργό κύριο Μουζάλα εκ μέρους των ΑΝΕΛ, χωρίς αυτό να κινδυνεύει να διαρρήξει συνοχή της κυβέρνησης. Καλησπέρα, Ζορμπά από Κάπιταλ και Κεφάλαιο. Κύριε εκπρόσωπε, ο κύριος Μουζάλας, εξ όσων είπατε, εφόσον οι αποφάσεις θα πάρθουν οι οριστικές μετά την επιστροφή του κύριου Τσίπρα από τις Βρυξέλλες, είναι ένας αναπληρωτής υπουργός υπό προθεσμία. Έχει ζητηθεί η παραίτησή του, έχει υποβάλει ο ίδιος στη διάθεση του πρωθυπουργού την παραίτησή του? Κοιτάξτε, σήμερα ξέρετε ήταν μια περίπλοκη μέρα, όπως είναι και οι δύο επόμενες. Ο κύριος Μουζάλας έχει ταξιδέψει από πολύ νωρίς το πρωί στο εξωτερικό, ήταν ο ίδιος εν πτήση και στη συνέχεια σε υποχρέωση που είχε εκεί. Ήταν δύσκολη ακόμη και η επικοινωνία μαζί του. Αυτά είναι τα αντικειμενικά ζητήματα της ημέρας. Και έτσι δεν έχει συμβεί τίποτα από όλα αυτά τα οποία περιγράφεται. Καλημέρα σας. Για Τζόγλου από την τηλεόραση του Α. Χθες ο Υπουργός Εξωτερικών των Σκοπίων, ο κ. Πόποφσκι, έδωσε μια συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και είπε πως όλοι οι πρόσφυγες που πέρασαν στο έδαφος των Σκοπίων έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα, ενώ δήλωσε και άγνοια για το αν θα έπρεπε να κάνει αίτημα επανεισδοχής ή όχι. Και επιπλέον απίθυνε και μομφή για τον τρόπο φύλαξης των συνόρων μας. Τι απαντά η κυβέρνηση? Κοιτάξτε, όπως ξέρετε όλοι, έγινε αυτό. Μάλιστα. Για να μην ακούσω.